θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που απόψε ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόσκληση και ήρθατε εδώ για να με ακούσετε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μετά από 12 χρόνια που μέσα σε εισαγωγικά σας ταλαιπωρώ συμμετέχοντας στα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού, να υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να θέλουν να ακούσουν τις προτάσεις, τις σκέψεις και τις ιδέες μου. Βρισκόμαστε, όπως όλοι ξέρετε, σε μια κρίσιμη καμπή όσον αφορά τη διοικητική διαίρεση της χώρας μας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια που ένα διοικητικό μοντέλο ακολουθούνταν παγίως από την ελληνική διοίκηση, βρισκόμαστε σήμερα σε κάτι καινούριο. Ο Καλλικράτης ένωσε το νησί μας σε ένα ενιαίο δήμο, κατάργησε τα επαρχία, μετέφερε αρμοδιότητες, άλλαξε γενικά αυτό που ονομάζαμε μέχρι σήμερα τοπική αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα η χώρα μας βιώνει μία πρωτοφανή οικονομική κρίση και αυτό βέβαια συνδυαζόμενο μέσα σε μία γενικότερη παγκόσμια οικονομική κρίση. Έτσι λοιπόν, σήμερα όλοι εμείς εδώ οι αγριώτες που ζούμε και αναπτυσσόμαστε στον τόπο τούτο, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημα και σε πολλές, πολλές ανησυχίες. Αν αυτό το καινούργιο που έρχεται είναι καλύτερο και πιο αναπτυξιακό από το μοντέλο που είχαμε μέχρι σήμερα και επίσης αν είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία, ως πολίτες, να το αντιμετωπίσουμε, να το επεξεργαστούμε, να το αναλύσουμε και να δουλέψουμε με αυτό το καινούργιο μοντέλο όλοι μαζί για το συμφέρον του νησιού μας. Που το συμφέρον του νησιού μας είναι ταυτόχρονα και συμφέρον όλων μας. Είναι καιρός λοιπόν αυτό το νησί να πορευτεί όλο μαζί. Είναι καιρός όλες οι περιοχές του νησιού, τα μικρά και τα μεγάλα χωριά, όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του νησιού, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, οι υπάλληλοι, οι επιστήμονες, να πορευτούν όλοι μαζί, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έχουμε σοβαρό αποτέλεσμα, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι η νέα γενιά και οι επόμενες γενιές θα μπορούν να έχουν καλύτερες προοπτικές από τις προηγούμενες. Είναι μια εποχή δύσκολη. Πάντα όλοι οι πολιτικοί, όλα τα χρόνια που θυμάμαι τους λόγους τους, έλεγαν αυτό. Η εποχή είναι δύσκολη. Και πάντα αναρωτιόμουν, μα δεν θα περάσουν ποτέ αυτές οι δύσκολες εποχές. Κι όμως, οι εποχές που βιώναμε δεν είχαν καμιά σχέση με τις δραματικές δυσκολίες που βιώνουμε από εδώ και πέρα. Οι εποχές που βιώσαμε, και εσείς οι μεγαλύτεροι που παλέψατε και προσπαθήσατε για να φτιάξετε αυτή την ανεπτυγμένη Ελλάδα, θα πρέπει να τις αφήσουμε λίγο στο παρελθόν. Το αύριο, αν δεν είναι ενωμένο, ομογενοποιημένο για να είναι δυνατό, δεν θα μπορέσει να φέρει κανένα καλό αποτέλεσμα για τον τόπο μας. Και όταν λέω για τον τόπο μας, εννοώ γενικότερα για την Ελλάδα. Και αυτό το γενικότερο ισχύει σίγουρα και για τον τόπο. Οι άνδρους, έχω βαρεθεί να το λέω και έχετε βαρεθεί να με ακούτε.
είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ένας τόπος που συνδυάζει τέτοιο πλούτο φυσικό και στο ανθρώπινο δυναμικό του τέτοια σπουδαία ποιότητα που θα μπορούσε να κάνει θαύματα. Κι όμως, αυτοί οι καλοί συνδυασμοί δεν έχουν φέρει αυτά τα αποτέλεσματα, τα αποτελέσματα που θα τους αναλογούσαν. Το ερώτημα είναι γιατί. Η απάντηση είναι μία. Γιατί ποτέ αυτό το νησί δεν ήταν ενωμένο. Γιατί ποτέ αυτό το νησί δεν πορεύτηκε όλο μαζί. Γιατί αυτό το νησί αναλώθηκε πάρα πολλά χρόνια σε μη σοβαρή αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Θα πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε ο καθένας αυτό που μπορεί να κάνει. Και για να κοιτάει ο καθένας αυτό που μπορεί να κάνει, δεν θα πρέπει να ασχολείται με το τι κάνει ο διπλανός του. Να ασχολείται με το τι καλό μπορεί να κάνει ο ίδιος. Είμαι οπαδός αυτής της πρότασης που λέει, αν δεν έχεις να πεις τίποτα καλό, μπορείς να σιωπήσεις. Είμαστε εδώ απόψε για έναν απλό λόγο. Για να πούμε στην Άνδρο ότι είμαστε παρόντες. Για να πούμε στους Ανδριώτες ότι ζούμε εδώ. Ότι συνεχίζουμε να ζούμε εδώ και θα συνεχίζουμε να ζούμε εδώ και να είμαστε μια μεγάλη παρέα που αγωνιά για το παρόν και το αύριο αυτού του τόπου και αγωνιά με αγαθές προθέσεις. Αγωνιά για το τι μπορεί να γίνει και όχι τι δεν θα αφήσουμε να κάνει ο διπλανός μας. Είμαστε εδώ για να πούμε έναν καλό λόγο για όλους. Για να κάνουμε μια καλή κίνηση που θα φέρει κοντά όλους τους Ανδριώτες. Για να κάνουμε μια ενέργεια που θα συσπυρώσει αυτόν τον τόπο και θα τον ανεβάσει ηθικά για να μπορεί να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα. Οχτώ χρόνια μετά και με επικείμενη την κατάργηση του επαρχείου και της νομαρχίας αναρωτήθηκαν πολλοί πώς θα είναι αυτό το άρδιο με έναν Δήμο μόνο. Θεωρώ ότι παρά τις δυσκολίες που θα προκύψουν και μέσα σε αυτή την έντονη οικονομική κρίση, το ενιαίο σύστημα διοίκησης του νησιού και εκπροσώπησής του θα είναι προς το συμφέρον του τόπου. Φτάνει αυτοί που θα κληθούν να το εκπροσωπήσουν, να το διοικήσουν, να είναι άνθρωποι με θετικά χαρακτηριστικά. Και αναρωτιέται κανείς με πολύ απλή σκέψη. Είναι καιρός για πειραματισμούς, είναι καιρός να αφαιθούμε και να αφήσουμε τα πράγματα στη τύχη, είναι καιρός για να χαθεί ο οποιοσδήποτε χρόνος, έστω και ο ελάχιστος, για να μάθουμε τι συμβαίνει στο νησί, τι ανάγκες έχει όλο αυτό το νησί, τι ανάγκες έχει το κάθε μικρό μέρος και το κάθε μεγάλο χωριό αυτού του νησιού. Θεωρώ πως η απάντηση είναι μία και μοναδική. Όχι. Δεν υπάρχει χρόνος για να χαθεί ούτε μέρα. Πρέπει αμέσως όλοι αυτοί που θα κληθούν να εκπροσωπήσουν τον τόπο να είναι γνώστες της πραγματικότητας με πλατιά και βαθιά αντίληψη για τα πράγματα που έχουν συμβεί και για αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν, σήμερα, και μη θέλοντας να σας κουράσω, θέλω να κάνω μία μικρή αναδρομή. Γιατί μέσα στα καλά ή κακά που έχουμε σαν Έλληνες είναι να ξεχνάμε και να θεωρούμε αυτονόητα τα καλά και συνέχεια να μας λείπουν και να γκρινιάζουμε για πράγματα που δεν έχουμε.
Αυτά τα 8 χρόνια το επαρχείο της Άνδρου αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις για να μπορέσει να συντελέσει σε όποια θετική κίνηση αφορούσε το νησί. Είτε λεγόταν ακτοπλοϊκό για να βρούμε καινούργια βαπόρια και για να μπει ταχύπλοο στην Άνδρου που το καταφέραμε. Είτε για να καταγράψουμε το οδικό δίκτυο του νησιού και να μην υπάρχουν προβλήματα στις δικαιοπραξίες και στα συμβόλαια. Είτε για να αντιμετωπίσουμε τις διεκδικήσεις του δημοσίου που θεωρούσε τα χορτολίβαδα ως δημόσια. Κι όμως, καταφέραμε και τα συμβόλαια να γίνονται με την καταγραφή των δρόμων που είναι ένας σπουδαίος μπρούσκλας. Και τα χορτολιβαδικά να βγει απόφαση του ΠΕΠΟΔΕ ότι χτίζουν στην Άνδρου και στα άλλα νησιά γιατί είναι ιδιωτικά και όχι δημόσια. Και επίσης, καταφέραμε ένα πολεοδομικό γραφείο που λειτουργούσε με έναν υπάλληλο και κατά καιρούς με κάποιες βοήθειες να έχει εκδώσει τα τελευταία 8 χρόνια κοντά στις 2.000 άδειες υποδομής. Κι όμως, κάποιοι έχουν παράπονο. Έχουν παράπονο γιατί υπήρχε μια καθυστέρηση. Έχουν παράπονο γιατί πιθανόν κάποιος δεν τους μίλησε καλά. Τα ζητήματα πλέον είναι πολύ σοβαρά. Και αυτό που σας καλώ να κάνουμε είναι να μην δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και στην επιφάνεια, αλλά σε αυτό που με βάση τις δυνάμεις μας μπορούμε να πετύχουμε. Αυτά τα 8 χρόνια καταφέραμε να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά στην Άνδρο Γραφείο Υγείας Πρόνοιας. Γραφείο Υγείας Πρόνοιας που σημαίνει ότι οι καταστηματάρχες δεν χρειάζονταν πια να ταξιδέψουν στη Σύρο ή να περιμένουν από τη Σύρο πότε θα έρθει κάποιος υπάλληλος να τους εξυπηρετήσει για ό,τι αφορούσε τα καταστήματά τους. Σήμαινε επίσης ότι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη από την πρόνοια του κράτους δεν θα μέναν αβοήθητοι στον αέρα, έολοι, μη έχοντας ελπίδα, αλλά θα είχαν κάπου να χτυπήσουν μια αρμόδια πόρτα που θα τους βοηθούσε είτε για κάποιο επίδομα, είτε για την οποιαδήποτε στήριξη που χρειαζόντουσαν αντικειμενικά. Όλα αυτά τα χρόνια, η προσπάθεια που αφορούσε το οδικό δίκτυο και ειδικά την ασφάλεια του οδικού δικτύου ήταν συνεχής. Αυτά τα 8 χρόνια τοποθετήθηκαν στην Άνδρο 15 χιλιόμετρα στη θέα ασφαλείας. Και σας καλώ να θυμηθούμε, ειδικά εσείς οι Γαβριώτες, πως ήταν ο δρόμος από τον κάμπο του Γαβριέου προς το Φελό, που έτρεμε η ψυχή μου, μη τυχόν και συμβεί κάποιο ατύχημα και τι θα έλεγα στην τηλεόραση αν με καλούσαν, γιατί αυτό το αυτοκίνητο δεν είχε μπάρες ασφαλείας να το κρατήσει. Να θυμηθούμε το δρόμο από τον Πατσί στην Κατάκυλο και από εκεί στα Ρέματα. Να θυμηθούμε το δρόμο προς τον Αμόλογο, πόσα χρόνια περίμενε να ασφαλτοστρωθεί και αν πίστευε κανείς ότι θα μπορούσε να ασφαλτοστρωθεί αυτός ο δρόμος σε ένα ιστορικό, μεγάλο, αλλά σήμερα πολύ μικρό χωριό. Αν περίμενε κανείς ότι θα γίνουν στο Μακροτάνταλο συνολικά περίπου 10 χιλιόμετρα καινούργια ασφαλτικά. Αν περίμενε κανείς. Αν περίμενε. Από το 2007. Θα κάνουν 7 μέτρα τη γέφυρα και ακόμα δεν την έκανε. Όλα έχουν μια σειρά. Ναι, ναι. Αν περίμενε κανείς. Αν περίμενε κανείς ότι το Ατένι θα αποκτούσε τη γέφυρα κάτω στη θάλασσα. Ακόμα δεν περιμένουμε την πλημμύρα που έγινε. Λοιπόν, πάντα θα υπάρχουν παράπονα και πάντα το τέλειο θα είναι ζητούμενο. Όμως για να φτάσουμε σε ένα τέλος θα πρέπει να ξεκινάμε. Και εγώ είμαι περήφανος που σε όλα αυτά τα χρόνια και σε όλες αυτές τις τοποθεσίες έκανα την αρχή.
Αυτά τα χρόνια λοιπόν προσπαθήσαμε η μεταφορά των μαθητών από τα χωριά τους και τα μακρινά προς τα σχολεία τους, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια, να γίνεται ομαλά και χωρίς προβλήματα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο βατούς τους αγροτικούς δρόμους, ώστε οι αγρότες και το καλοκαίρι προς τις παραλίες οι τουρίστες να μπορούν όσο το δυνατόν ευκολότερα να πηγαίνουν, ώστε η καθημερινότητα να γίνεται ευκολότερη. Και βέβαια μιλάμε για ένα ατέλειωτο οδικό δίκτυο, ειδικά όσον αφορά τη Βόρεια Άνδρο, γιατί μιλάμε για ένα νησί 384 τετραγωνικών χιλιομέτρων με 64 οικισμούς. Κανένα άλλο νησί στις Κυκλάδες, και αμφιβάλλω αν υπάρχει και στο Αιγαίο, δεν έχει αυτά τα δύσκολα χαρακτηριστικά. 8 χρόνια προωθήσαμε την Άνδρο σαν τουριστικό τόπο μέσα από όλες τις εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και μέσα από όλα τα προσιτά έντυπα, έτσι ώστε αυτό το σπουδαίο τουριστικά προϊόν που λέγεται Άνδρος αφενός αρχικά να εμαθευτεί από το ευρύτερο κοινό, γιατί θυμάμαι στην πρώτη έκθεση στο τουριστικό πανόραμα υπήρχαν άνθρωποι που ρωτούσαν πού είναι η Άνδρος, δεν ήξερα καν που πέφτει στο χάρτη της Ελλάδας. Αυτή η Άνδρος λοιπόν, μετά από 8 χρόνια, θεωρώ ότι όλοι μαζί καταφέραμε να την έχουμε πάει έστω και λίγο πιο μπροστά. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Κάθε καινούργια χρονιά, κάθε καινούργια περίοδος να είναι για το νησί μας θετική, με θετικό πρόσημο, να πηγαίνει έστω και λίγο πιο μπροστά. Αυτή η οκταετία με τη συνεργασία όλων, και το τονίζω αυτό, με τη συνεργασία όλων, ήταν για το νησί σε γενικότερο επίπεδο αλλά και σε ειδικότερα θέματα θετική σαν αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το αίτημα και για την επόμενη μέρα. Η ενότητα και η ομογενοποίηση. Ανταγωνισμοί ανάμεσα σε περιοχές όσον αφορά ποιο έργο θα γίνει πρώτο. Πιθανό να υπάρχουν. Όμως, αν υπάρχει το ελάχιστο επίπεδο συνεννόησης, όλα μπορούν να λυθούν. Οι ανάγκες μπορούν να ιεραρχούνται και με αντικειμενικά κριτήρια να μπορούμε όλοι να ξέρουμε πότε θα γίνει το δικό μας γεφύρι, πότε θα γίνει ο δικός μας δρόμος, πότε θα γίνει το δικό μας σχολείο. Αυτά τα 8 χρόνια όσον αφορά την παιδεία καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την προσθήκη στη Μεσαριά και την προσθήκη των αιτουσών στο γυμνάσιο του Γαβρίου. Καταφέραμε να αντιμετωπίζουμε επισκευές αναγκαίες σε όλα τα σχολεία. Καταφέραμε να μην υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη στέγαση των μαθητών, έστω και με την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιτουσών. Όσον αφορά την πολιτική προστασία, θεωρώ ότι 8 χρόνια δεν χάσαμε τον έλεγχο, είτε το χειμώνα με τις πλημμύρες και τα χιόνια, είτε το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Ήμασταν παρόντες και μπορέσαμε να δώσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες του νησιού. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί το ζήτημα της αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών, όπως και το ζήτημα της υγείας, είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί και βάζει σε αγωνία τους μονίμους κατοίκους, ειδικά των νησιών και του δικού μας. Στο θέμα της υγείας,
Οι επισκευές που έγιναν στο κέντρο υγείας όλα αυτά τα χρόνια έγιναν από το επαρχείο. Η προσπάθεια να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, έστω και σε χαμηλό αριθμό, έγιναν και από το επαρχείο. Τα ζητήματα όμως αυτά δεν έχουν αρχή και τέλος. Δεν σημαίνει ότι ποτέ μπορούμε να πούμε ότι το θέμα υγεία, το θέμα ασφάλεια έφτασε στο μάξιμο. Πάντα θα πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο. Γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη και από την επόμενη. Και έτσι, εκεί που νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα καλό επίπεδο, ένα ξαφνικό γεγονός μπορεί να σου ανατρέψει τα πάντα. Και εκεί που έχεις ένα πλήρες κέντρο υγείας, μπορεί να βρεθείς χωρίς ακτινολόγο, χωρίς μικροβιολόγο, γιατί αυτά είναι ζητήματα που αφορούν τους ανθρώπους και μπορεί ο μικροβιολόγος ή ο ακτινολόγος να πάρουν μετάθεση γιατί έτσι κατάφεραν να κάνουν. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να απαιτήσουμε και να βρεθούμε, να βρούμε τις δικλείδες ασφαλείας ώστε η αντικατάσταση αυτών των γιατρών στο κέντρο υγείας να γίνεται άμεσα και να μην υπάρχει μετακίνησή τους προτού γίνει η αντικατάστασή τους. Όσον αφορά το λιμάνι. Το λιμάνι του Γαβρίου έχει ολοκληρωμένες μελέτες για την τρίτη φάση, την επέκτασή του δηλαδή, και για το νέο δρόμο πρόσβασης στον επαρχιακό δρόμο. Και μπορώ να σας ανακοινώσω, είναι κάτι που έγινε τον προηγούμενο μήνα, ότι μετά από συμφωνία του καινούριου Υπουργείου Υποδομών με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και την Ομαρχία Κυκλάδων, η επέκταση του λιμανιού ανατέθηκε με άμεσες και επίγουσες διαδικασίες στην Εγνατία Οδό. Στις 20 του μηνός το κλιμάκιο της Εγνατίας θα βρίσκεται στη Σύρο να παραλάβει τις μελέτες και να ξεκινήσει η προετοιμασία για την εγκατάσταση εδώ του όλου μηχανισμού που θα ολοκληρώσει τις μελέτες και θα κατασκευάσει το έργο με τις διαδικασίες επίγουσας ανάγκης. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά το δρόμο πρόσβασης, ολοκληρώθηκαν ήδη οι πρώτες μελέτες που αφορούν την κυκλική εξυπηρέτηση του λιμανιού, δηλαδή την κάθοδο από τον δρόμο που υπάρχει και την άνοδο από τον καινούριο δρόμο που θα γίνει όσον αφορά την τρίτη προβλήτη. Επίσης, εσείς εδώ οι μακροταταλιώτες ξέρετε ότι ολοκληρώνεται το 1,5 χιλιόμετρο καινούργια ασφάλτου προς τον Αγιάννη το Συντόντα. Ολοκληρώνεται ένα κομμάτι προς το κέντρο του Κυταλίου και επίσης ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες για την ολοκλήρωση του καινούργιου ασφαλτοτάπητα στο Πανοχώρι της Άρδης. Αυτά ήταν τα έργα που είχαν προγραμματιστεί από πέρυσι με μελέτες και εκτελούνται φέτος. Όσον αφορά τη συμμετοχή της Νομαρχίας όλα αυτά τα χρόνια στα έργα που αφορούν το νησί και αφορούν μάλλον την περιοχή, ήταν συνεχής και αφορούσαν όλη αυτή την γκάμα των προβλημάτων, μικρών και μεγάλων, που αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση ο μόνιμος κάτοικος του νησιού μας. Όσον αφορά ένα μείζον ζήτημα που είναι και θέμα του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ. Αφορά, καταλάβατε, το θέμα των απορριμμάτων. Η Νομαρχία δύο φορές και χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα για το θέμα, ζήτησε να της ανατεθεί το θέμα της δημιουργίας χώρου υγειονομικής ταφής. Δεν κατέστη δυνατό, γιατί δεν συμφώνησαν οι τρεις δήμοι, να υπάρξει αυτή η ανάθεση, όπως έγινε σε άλλα νησιά.
Βέβαια, θεωρώ ότι δεν είμαστε τώρα στην ώρα για να λέμε τι έγινε και γιατί έγινε ή τι δεν έγινε και γιατί δεν έγινε. Είμαστε, θεωρώ, στην ώρα που πρέπει άμεσα να αποφασιστεί και να ξεκινήσει αυτό που πρέπει να γίνει. Έτσι λοιπόν, με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το πρώτο έργο που είναι γραμμένο στις μελέτες του ΕΣΠΑ είναι με 350.000 η μελέτη για την εξέβρεση χώρου Χιτή και για την κατασκευή του. Είναι το πρώτο έργο στον κατάλογο των έργων του ΕΣΠΑ Νοτίου Αιγαίου. Αφορά τον Χιτή της Άνδρου με 350.000. Επίσης, επειδή σας είπα για την Εγνατία και όσον αφορά το λιμάνι, η χρηματοδότηση του λιμανιού που θα κατασκευαστεί μέσω της Εγνατίας είναι 3 εκατομμύρια ευρώ και αυτά είναι δεσμευμένα για την Άνδρο, για το συγκεκριμένο έργο στο ΕΣΠΑ. Το άλλο ζήτημα που σίγουρα αφορά και την περιοχή αλλά και ολόκληρο την Άνδρο είναι ένα ζήτημα που πολλοί θα χαρακτηρίσουν οξύμορο να είναι πρόβλημα για την Άνδρο. Γιατί το θέμα ίδρυυση, ειδικά το θέμα ίδρυυση, δεν θα έπρεπε να υπήρχε σαν πρόβλημα στο λεξιλόγιο του νησιού μας. Γιατί είμαστε το μοναδικό νησί των Κυκλάδων που το νερό ρέει άφθονο και πηγαίνει στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, με ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ανατέθηκε από την Ομαρχία και τους τρεις Δήμους στο ΤΕΙ Εγάλεο με τον καθηγητή Βαγγέλη Πισία, έχει ήδη φτάσει σε σημείο που ολοκληρώνεται και αφορά την ανακάλυψη, την χαρτογράφηση, την καταγραφή, την ανάλυση και την τεχνική μελέτη για όλα τα νερά του νησιού και με εκτελεσμένο, σαν εκτελεστή, σαν μελέτη, ένα φράγμα. Και όταν λέμε φράγμα δεν εννοούμε κανένα φαραωνικό μεγάλο έργο. Μιλάμε για υδατοδεξαμενές μεγάλες των 100-200 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού που θα γίνουν στον ορεινό όγκο του νησιού και θα μπορούν να τροφοδοτούν με καθαρό και άφθονο νερό όλους τους οικισμούς του νησιού μας. Το ζήτημα της αποχέτευσης. Το ζήτημα της αποχέτευσης που είναι ένα επίσης μείζον ζήτημα, γιατί αφορά αυτό που είπαμε προηγουμένως, την ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα και ταυτόχρονα αφορά την ποιότητα ζωής. Πρέπει με λύσεις εύκολες και όχι δυσβάστατες οικονομικά, γιατί μιλάμε και το είπαμε για περίοδο ισχνών αγελάδων οικονομικά, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κυρίως και βασικώς στους οικισμούς που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για απογοητευτικά δίκτυα και βιολογικούς καθαρισμούς αρχικά για όλο το νησί. Πρέπει να είμαστε λογικοί και συνεπείς με την οικονομική πραγματικότητα. Πρέπει να προστατεύσουμε πρωτίστως τους παραλιακούς οικισμούς, να προστατεύσουμε πρωτίστως τους συνεκτικούς οικισμούς που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα είτε μέσω της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα ή και των χερσαίων εδαφών των επιφανειακών είτε με τη μόλυνση της θάλασσας. Λύσεις υπάρχουν. Είναι σίγουρο γιατί πριν από την Ελλάδα πολλά άλλα κράτη της Ευρώπης ίδιας δυναμικότητας οικονομικής και ίδιας δυναμικότητας πολιτικής έχουν καταφέρει να τα αντιμετωπίσουν. Απλά χρειάζεται αντιμετώπιση
με λογική και συνέπεια, με σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Το ζήτημα που επίσης ταλανίζει το νησί μας, ειδικά το καλοκαίρι, έχει να κάνει με την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Για να είμαστε ωραίοι, για να είμαστε ελκυστικοί στον τουρίστα, αλλά και στον τόπιο που θέλει να περάσει από τα μαγαζιά, που θέλει να διασκεδάσει, θα πρέπει να του παρέχουμε τη δυνατότητα να έρθει να μας δει, να έρθει να μας βρει, να έρθει να τον φιλοξενήσουμε, να έρθει να αφήσει τα χρήματά του. Και αυτό δεν μπορούμε να το καταφέρουμε αν δεν είναι εύκολη η πρόσβασή του σε μας. Έτσι, και για το Γάβριο, και για τον Πατζή, και για τη χώρα, και για τον Όρμο, θα πρέπει να βρεθούν γρήγορα λύσεις για το κυκλοφοριακό, λύσεις για τη στάθμευση των οχημάτων, κυρίως το καλοκαίρι. Και πώς θα βρεθούν αυτές οι λύσεις? Η δική μου αντίληψη είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει οι ίδιες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων τους. Κανένας που δεν ζει και δεν εργάζεται και δεν αγωνιά για το σήμερα και το αύριο του κάθε μικρού και μεγάλου χωριού δεν έχει τη δυνατότητα να λύσει ένα πρόβλημα. Αυτός που το βιώνει είναι εκείνος που έχει τη λύση. Εκείνος που θα ψάξει για τη λύση, εκείνος που θα είναι υπεύθυνος για αυτή τη λύση. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι με το νέο διοικητικό μοντέλο, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε ο Καλλικράτης, η κάθε τοπική κοινότητα θα πρέπει μέσα από γενικές λαϊκές συνελεύσεις να αποφασίζει με τοπικά δημοψηφίσματα τι θέλει και τι εκείνη αποφασίζει ότι πρέπει να γίνει για το κάθε ζήτημα και για το ζήτημα της στάθμευσης και της κυκλοφορίας των οχημάτων. Εκεί όπου οι λύσεις θα βρεθούν μέσα από διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, μεταξύ όλων αυτών που πιθανόν να έχουν και αντιπροώμενα συμφέροντα. Αλλά θα πρέπει η λύση που θα βρεθεί να αντιμετωπίζει και το πρόβλημα και να μην δημιουργεί εντάσεις και συγκρούσεις των ανθρώπων σε τόσο μικρά μέρη. Γιατί αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ό,τι χειρότερο. Σε μικρά μέρη να έχουμε συγκρούσεις μεταξύ των κατοίκων. Τότε όχι μόνο ανάπτυξη δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά ούτε κοινωνική συνοχή. Και είπα κοινωνική συνοχή και μου έρχεται στο μυαλό το επόμενο βήμα που αφορά το νησί μας. Το νησί μας αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από ένα δυναμικό εργατικό. Έχουμε βεβαίως και τους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι χρειαζόμενοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να μπορούν να ζήσουν καλά στον τόπο. Άφησα εκτός τον πρωτογενή τομέα, γιατί αυτός είναι ο τομέας που πρέπει να συνδυαστεί με όλους τους προηγούμενους τομείς εργασίας που ανέφερα. Η Άνδρος έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να έχει πρωτογενή τομέα. Για να έχει πρωτογενή τομέα θα πρέπει να υποστηριχθεί ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος από όλες τις άλλες παραγωγικές δυνάμεις που ανέφερα πριν. Αν τα κρεοπολία μας δεν προτιμούν τους ντόπιους κτηνοτρόφους και τα ντόπια ζωντανά, τότε έχουμε χάσει. Αν όλοι οι υπόλοιποι που προανέφερα, κάτοικοι και παραγωγικό δυναμικό του νησιού, δεν βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα την υπεράσπιση του ντόπιου επιχειρηματία, του ντόπιου
υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, του ντόπιου ράφτη, του ντόπιου εμπόρου, των ντόπιων προϊόντων, τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Αν τα χρήματα που παράγονται εδώ δεν καταναλώνονται εδώ, η Άνδρος, όπως το έπαθε η Ελλάδα, θα βαίνει και θα διοριστένει προς κάθε φορά και χειρότερη οικονομική κρίση. Έτσι λοιπόν, αυτό που χρειάζεται το νησί είναι η στήριξη του πρωτογενή τομέα και όλοι μαζί να στηρίζουμε ο ένας την παραγωγική δραστηριότητα του διπλανού μας, ώστε το ακαθάριστο οικονομικό προϊόν του νησιού να αυξάνεται και να ανακυκλώνεται εντός της τοπικής οικονομίας. Πρώτη προτεραιότητα, σύγχρονα σφαγεία, ώστε να μην χρειάζεται η απόφαση του νομάρχη με κινδύνους τεράστιους για να λειτουργούν όπως σήμερα, και ντόπια και σφαγεία σύγχρονα, ώστε να γίνεται εδώ η σφαγή των αρνοερυθείων και να πηγαίνουν και να πουλούνται στην Αθήνα, όχι όπως τώρα που οι αγρότες μας παρακαλούν με χαμηλότατες τιμές να πουλήσουν τα ζώα τους και να μην μπορούν από αυτά τα χρήματα που παίρνουν να τα απεξέλθουν ούτε στις ζωοτροφές που πληρώνουν όλο το χειμώνα. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει. Θεωρώ ότι δεν είναι αργά, όμως πρέπει άμεσα να ανταποκριθούμε σε αυτά τα καλέσματα της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας, γιατί δεν υπάρχει καιρός πολλής πλέον, γιατί θα διαλυθεί ο κοινωνικός και ο οικονομικός ιστός του νησιού αν κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει τις βαρύτατες αυτές ποινές για τα σφαγεία που λειτουργούν χωρίς σύγχρονες προδιαγραφές. Η Άνδρος έχει το πλεονέκτημα να είναι δίπλα στην Αθήνα. Πρέπει όμως να την κάνουμε ελκυστική όλο τον χρόνο, ώστε και μέσα από την κατάλληλη προβολή να μπορεί να γίνει πόλος έλξης για τα Σαββατοκύριακα και του χειμώνα. Να γίνει γνωστή ότι οποιοδήποτε μπορεί να έρθει στην Άνδρο και να βρει τα πάντα. Τα μαγαζιά ανοιχτά που θα παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και τοπικά προϊόντα. Τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια επίσης ανοιχτά σε λογικές τιμές και με προσεγμένες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Είναι κρίμα ένα νησί 2 ώρες από την Αθήνα να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το κριτήριο σαν τόπος διακοπών ολιγοήμερος και Σαββατοκύριακο. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει όλοι μαζί να το πετύχουμε. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε αν είναι ένας μόνος του. Χρειάζεται συνολική προσπάθεια, συνεννόηση των διαφόρων επαγγελματιών του τουρισμού, ώστε ανά πάσα στιγμή ο οποιοσδήποτε επισκέπτης να μπορεί να απολαμβάνει τα καλά του τόπου χωρίς καμία υστέρηση και χωρίς καμία παραπάνω αξίωση τιμής από αυτήν που αναλογεί στο προϊόν που προσφέρουμε. Και πώς θα προβάλλουμε το νησί μας? Θα προβάλλουμε το νησί μας λέγοντας κάτι ξένο για το νησί μας? Θα πούμε ψέματα? Δεν χρειάζεται. Αυτός ο τόπος με τα 63 χωριά και οικισμούς έχει τέτοιες ομορφιές, κάθε χωριό χωριστά και όλο μαζί το νησί, που δεν βρίσκονται σε άλλο τόπο. Μιλάνε τα περιοδικά για τις παραλίες της Μυκόνου ή της Πάρου ή της Νάξου. Κι όμως, οι παραλίες της Άνδρου αναρρύθμιτες είναι η μια καλύτερη από την άλλη.
και χρειάστηκε λίγο, έστω και κοτσοβολίστικη διαφήμιση φέτος το καλοκαίρι, για να έχουμε άνοδο σε κάποιες παραλίες. Ήτανε τόσο απλό. Κι όμως, με μια κατάλληλη προετοιμασία, αυτό το νησί μπορεί να γίνει η καθημερινή ενασχόληση όλων των tour operators. Και δεν πειράζει, ας μην είναι του εξωτερικού. Μας αρκούν να μας βάλουν σαν πρώτο προορισμό οι tour operators της Αθήνας. Είναι αρκετό. Μας φτάνει για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις περιόδους της οικονομικής κρίσης. Όμως, θα επανέλθω. Θα πρέπει αυτά που έχουμε, είτε σαν προϊόντα, είτε σαν φύση, είτε σαν αρχιτεκτονική κληρονομιά, είτε σαν πολιτιστικές παραδόσεις, να είναι ζωντανές, να είναι στην άμεση πρόσβαση όλων αυτών που θα μας επισκεφτούν, να γίνουν το σήμα κατά τεθέν για τον επισκέπτη, που θα πάρει στο μυαλό του μαζί του φεύγοντας ότι στην Άνδρο μπορεί να βρει καλά τοπικά προϊόντα κάθε είδους. Νερό δικό μας, πολιτισμό, ευγένεια, σπουδαία καταλήματα και βεβαίως η φιλοξενία να συνοδεύεται πάντα από ένα χαμόγελο και από ένα αντίτιμο που θα είναι και λίγο παρακάτω από αυτό που έχουμε προσφέρει. Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο θα ξανάρθει, αλλά θα γίνει ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας και ζωντανή διαφήμιση για τους ανθρώπους του τόπου μας. Και αυτό είναι το μόνο συμφέρον που έχουμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Να μας θυμούνται με καλές αναμνήσεις. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις λοιπόν που είναι τόσο πλούσιες στο νησί μας θα πρέπει να θεσμοθετηθούν σε έναν ενιαίο φορέα. Ένα φεστιβάλ Άνδρου που θα περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις που και σήμερα γίνονται. Απλά θα μπορούν να αναδειχτούν και να προβληθούν ενιαία και αυτές που γίνονται σε καθημερινό επίπεδο στο καλοκαίρι σε όλο το νησί, ώστε με την καταγραφή και την προβολή τους να βλέπει ο υποψήφιος επισκέπτης ότι κάθε μέρα στην Άνδρο θα μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, είτε αφορά θρησκευτικό τουρισμό, είτε αφορά πολιτιστικό τουρισμό, είτε οικολογικό τουρισμό, είτε και τον απλό μαζικό τουρισμό. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Δεν μας λείπει τίποτα. Χρειάζεται ενιαίο συντονιστικό κέντρο, ενιαία αντιμετώπιση και αυτό που είπα από την αρχή. Όλοι μαζί, μόνο έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ένα ζήτημα που είναι επίκαιρο και το έχετε ακούσει όλοι, είναι το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και φαντάζομαι σας απασχολεί, είτε αφορά την αιωλική ενέργεια, είτε την ηλιακή ενέργεια. Ποια είναι η απάντηση? Φυσικά και πρέπει και στην Άνδρο να έχουμε τη δυνατότητα και την πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλίμονο αν ένα νησί με τέτοιο πλούσιο δυναμικό σε αέρα και σε ήλιο να μείνει έξω από αυτή την πράσινη ανάπτυξη, όπως τη λένε, που ταυτόχρονα είναι προσοδοφόρα και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τις τοπικές κοινωνίες. Όμως όλα αυτά τα καινούργια και τα μεγάλα θα πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το μέτρο. Θα κάνουμε και θα επιτρέψουμε στο νησί επενδύσεις κάθε είδους. Ναι, αλλά με μέτρο. Και το μέτρο λέει το εξής. Δεν θα γίνει κάτι σε υπερβολική ποσότητα, δεν θα γίνει κάτι σε υπερβολικό βαθμό που να υποβαθμίσει τις υπόλοιπες παραγωγικές, επενδυτικές πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν στο νησί. Το νησί έχει τουρισμό, έχει πολιτισμό, έχει οικοδομική δραστηριότητα, μπορεί να έχει
και την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά όλα αυτά κανένα δεν θα κινδυνεύει την ύπαρξή του από την υπερβολική ανάπτυξη του άλλου τομέα. Έχουμε τα οικοσυστήματα. Τα οικοσυστήματα σε όλο το νησί που πρέπει να προστατευτούν. Πρέπει να προστατευτεί το πράσινο, πρέπει να προστατευτεί ο βιότοπος, πρέπει να προστατευτούν οι κορυφές των βουνών μας, πρέπει να προστατευτεί και η πανίδα του νησιού μας. Όλα αυτά που ταυτόχρονα είναι πλουτοπαραγωγικός τόπος, ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατευτούν ώστε να τα βρουν και οι επόμενες γενιές, αλλά και ταυτόχρονα να αποτελούν πόλο έλξης για τον επισκέπτη μας. Τα πεζοπορικά μονοπάτια που με τόσο κόπο έχουμε αναδείξει και έχουμε προβάλλει θα πρέπει να επεκταθούν σαν ανάδειξη και σαν προβολή και να προστατεύονται. Όμως αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με το ότι για να έχουμε πρωτογενή τομέα θα πρέπει οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να πηγαίνουν εύκολα στις εκμεταλλεύσεις τους, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Θα πρέπει όλοι αυτοί που μονοσήμαντα ζητούν να προστατευτεί αυτό που νομίζουν, θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτός ο τόπος, όπως και όλοι οι τόποι, πρέπει να προστατεύονται μαζί με τους κατοίκους τους και όχι ερήμην αυτών. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει δεν επεμβαίνουμε καθόλου στο περιβάλλον. Άρα τι, δεν κάνουμε τίποτα. Άρα τι, κηρύσουμε μουσείο την Άνδρο για να έρχονται να την επισκέπτονται και να τη βλέπουν. Τότε θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι οι ανδριώτες θα πρέπει να μετακομίσουν ή αλλιώς να πληρώνονται για να κάνουν τους κομπάρσους σε αυτό το μουσείο. Δεν είναι η λύση εκεί. Η λύση είναι στο μέσο όρο. Η λύση είναι στην κοινωνική συνοχή. Η λύση είναι στο ότι όλοι μαζί θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι τα δικαιώματα του καθενός μας φτάνουν μέχρι εκεί που έχουν φτάσει τα δικαιώματα του άλλου. Είναι τα πράγματα απλά. Φτάνει να θέλουμε να τα καταλάβουμε. Ο πρωτογενής τομέας επιβάλλει επίσης μία στήριξη του συνεταιρισμού, ενός μεγάλου, δυνατού συνεταιρισμού που θα μπορεί να φέρνει αυτά που χρειάζονται οι αγρότες σε πολύ φθηνές τιμές και ταυτόχρονα θα μπορεί να συλλέγει και να εξάγει αυτά που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δικοί μας έχουν σε υπερπληθώρα και περισσεύουν από την κατανάλωση του νησιού. Αφού πρώτα όμως, για να το πω, οι ντόπιοι επιχειρηματίες έχουν προσπαθήσει και έχουν προωθήσει τα τοπικά προϊόντα. Τα τοπικά προϊόντα ποιότητας. Γιατί τα τοπικά προϊόντα είναι από μόνα τους ποιοτικότερα από ό,τι και αν εισάγεται στο νησί μας. Και αυτό δεν το λέω με διάθεση εγωιστική για τα παραγόμενα στην Άνδρο προϊόντα. Όχι. Είναι η απλή αντικειμενική αλήθεια. Όταν θα σταματήσουμε να εισάγουμε το καλοκαίρι τα βλήτα από την Αττική, θα έχουμε κάνει ένα βήμα. Όταν θα προωθούμε τα φρούτα που παράγουν τα τοπικά μποστάνια, θα έχουμε κάνει ακόμα ένα βήμα. Και όταν οι ταβέρνες και τα εστιατόρια της Άνδρου προβάλλουν και προωθούν τα ντόπια αρνιά και κατσίκια στα μενού τους, θα έχουμε κάνει ακόμα ένα μικρό βήμα. Οι λύσεις είναι εδώ, δεν είναι μακριά. Οι λύσεις είναι απλές και έχουν μία ίδια βάση όλες, κοινή λογική. Αυτό που προηγουμένως είπα ήταν τα ζητήματα που αφορούσαν την παιδεία και τους μαθητές για την ποιότητα των σχολείων. Όμως υπάρχει και μία άλλη κοινωνική υποδομή που πρέπει
να έχουμε ενδιαφέρον και ευαισθησία. Και αφορά τους ανθρώπους, τους αχώμαχους της ζωής. Τους ανθρώπους που έχουν δώσει τη μικμάδα των δυνάμεών τους και ήρθε η ώρα της αποστρατείας τους. Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν κοινωνικά προγράμματα που αφορούν τη φροντίδα τους, την καθημερινότητά τους με ασφάλεια, όσον αφορά την υγεία, όσον αφορά τη φροντίδα, όσον αφορά την παρέα. Όλα αυτά είναι ζητήματα που σε έναν ενιαίο Δήμο μπορούν να αντιμετωπιστούν συνολικά και με δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Είναι ζητήματα που πρέπει σε καθημερινή βάση να μας ενδιαφέρουν και που ταυτόχρονα θα δώσουν δουλειά σε νέους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, μέσα από μία τριάδα αναπτυξιακής κατεύθυνσης που αφορά τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την πράσινη ανάπτυξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα και σε επίπεδο τουρισμού, μπορούμε να προωθήσουμε όλη την ανδριακή κοινωνία και ειδικά τους νέους στο να μπορούν να βλέπουν στον τόπο τους, στην Άνδρο, δυνατότητα και πεδίο επαγγελματικής εγκατάστασης και ανέλυξης. Γιατί το ζητούμενο όλων αυτών που λέμε προηγουμένως είναι αυτό. Το πώς τα νέα παιδιά που είτε τελειώνουν το σχολείο εδώ είτε επιστρέφουν από τις σπουδές τους θα μπορούν να ζήσουν και να αναπτυχθούν οικονομικά και κοινωνικά σε τούτο το τόπο. Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα. Όλο αυτό το πλαίσιο που πρέπει να μπει σε εφαρμογή, μοναδικό στόχο έχει αυτό. Το πώς τα ανδριοτόπουλα του σήμερα, του αύριο και του μεθαύριο δεν θα αγωνιούν για το πού θα πρέπει να πάνε να εγκατασταθούν εκτός του νησιού για να μπορούν να ζήσουν. Όλα αυτά απαιτούν πολύ κόπο, απαιτούν πολύ προσπάθεια, απαιτούν αφοσίωση. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί στις χαρές και στις λύπες. Στην αγωνία και στην αισιοδοξία. Στο παράπονο και στο μπράβο. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχουν λύσεις που θα μας έρθουν έξω από το νησί. Οι λύσεις είναι εδώ. Οι λύσεις είμαστε εμείς. Και αυτό που πρέπει να ξεκινήσει είναι ένας διάλογος συνεχής. Ένας διάλογος καλόπιστος, ένας διάλογος που αφορά την πραγματικότητα, τα αντικειμενικά ζητήματα και όχι τα λόγια του αέρα, τις κακοπροαίρετες συκοφαντίες, την ανασφάλεια, το κουτσομπολιό. Αυτό μπορεί να γίνει αν οι άνθρωποι που είναι πετυχημένοι στα επαγγέλματά τους, αν οι άνθρωποι που είναι οι αξιοσέβαστοι στις κοινωνίες τους αναλάβουν την πρωτοβουλία να πάνε μπροστά, να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, γιατί αυτό που απαιτείται να γίνει είναι πολύ σοβαρό και τα σοβαρά πράγματα πρέπει να τα κάνουν σοβαροί άνθρωποι. Τις σοβαρές καταστάσεις πρέπει να τις αντιμετωπίζουν άνθρωποι που έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία των κοινωνιών ότι είναι ικανοί και μπορούν με αντικειμενικότητα, με συνέπεια, με σοβαρότητα
να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, να μπορούν να τέμνουν τις υποθέσεις με δικαιοσύνη, να μπορούν να αποδίδουν σε αυτόν που το αναλογεί, εκείνο που το αναλογεί και σε εκείνον που έχει ανάγκη, αυτό που έχει ανάγκη. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρότασή μας για να πάει η Άνδρος μπροστά είναι μια πρόταση με σοβαρότητα, είναι μια πρόταση με αντικειμενικότητα, είναι μια πρόταση με ενότητα, με ομογενοποίηση όλων των ανδριωτών, με ομογενοποίηση όλων των προβλημάτων και όλων των λύσεων που βρίσκονται σε τούτο το νησί. Είναι μια πρόταση που περιλαμβάνει τους πάντες, που δεν διαχωρίζει κανέναν και που δίνει ελπίδα ότι το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο από το σήμερα. Βέβαια, σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν θα είμαστε μόνοι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν επιθυμούν την ενότητα, που δεν επιθυμούν την ησυχία και την ασφάλεια. Είναι λογικό σε μια κοινωνία 11.000 ανθρώπων δεν μπορεί να είναι όλοι στην ίδια πλευρά. Δεν μπορεί να είναι όλοι με την ίδια αντίληψη για τα πράγματα, με την ίδια αντίληψη για τις λύσεις. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι για να μπορούμε να στεκόμαστε με σεβασμό προς το παρελθόν και παρόν αυτού του τόπου, να βρισκόμαστε έντιμα παρόντες απέναντι στο αύριο που έρχεται, θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί αυτοί που έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις. Θα πρέπει η επιλογή που θα κάνουμε να είναι με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτοί που θα κληθούν να αναλάβουν τις τύχες του νησιού θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα θετικά κριτήρια της πλειοψηφίας, τα θετικά κριτήρια για τις δυνατότητές τους, για τις ικανότητές τους, για τη συμπεριφορά τους, για το χαρακτήρα τους, για την ικανότητα να ενώνουν και να συνθέτουν, για την ικανότητα να μπορούν να αντιπροσωπεύουν επάξια τούτο το τόπο. Πίσω οι εγωισμοί, πίσω η διχόνοια, πίσω τα σκαμπανεβάσματα, πίσω οι συκοφαντίες και τα κουτσοπολιά, πίσω η οπισθοδρόμηση, πίσω η απογοήτευση, πίσω η απεσιοδοξία. Η Άνδρος θα πάει μπροστά αν όλοι εμείς βάλουμε τη θετική μας ενέργεια, βάλουμε όλες μας τις καλές ιδέες και τις καλές δυνάμεις για να δείξουμε και σε μας και στους άλλους ότι τούτο το νησί αξίζει να βρίσκεται σε μία πολύ ισχυρή θέση. Τούτο το νησί μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση, γιατί οι ανδριώτες το αγαπούν τόσο πολύ που βάζουν τον εαυτό τους πίσω και την Άνδρο μπροστά. Σας ευχαριστώ.